Ο Star Wars Dubas επέστρεψε! Εσείς τι πιστεύατε? Ότι δεν περίμενα πως κάποιος βλαμμένος θα πάει κάτω στα σχόλια και θα γράψει spoiler επειδή δεν έχει αυτό και ζωή? Γι' αυτό λοιπόν, όταν έβγαλα το προηγούμενο επεισόδιο Star Wars για το The Force Awakens, είχα ήδη δει και τις τρεις ταινίες. Πώς σου φάνηκε τώρα, πιτσιρικά? Ποιος σου έκανε τρίπλα εδώ? Ποιος είμαι, ρε? Ο Ροναλντίνιο είμαι! Όχι, άσε με! Άσε με, σου λέω! Star Wars λοιπόν για το σημερινό επεισόδιο και The Last Jedi. Μια ταινία που ή θα τη λατρέψεις ή θα τη μισήσεις. Είναι αρκετά διαφορετική από τις άλλες, όμως σε μένα τι συνέβη? Φύγαμε! Όπως πάντα, στην αρχή του βίντεο προειδοποιώ για spoilers, οπότε άμα δεν την έχεις δει, πήγαινε δέστη και ξανά έλα. Σκηνοθέτης του The Last Jedi είναι ο πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης Ryan Johnson, που εκτός από αυτή την ταινία έχει σκηνοθετήσει και το εξαιρετικό Looper, το επίσης εξαιρετικό Knives Out, αλλά και κάποια επεισόδια της θρηλυκής σειράς Breaking Bad. Πρωταγωνιστές είναι και εδώ οι συνήθεις ύποπτοι, τους είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, αν δεν το έχεις δει, ντροπή σου, πέρασε έξω και έλα αύριο με τον κηδεμόνα σου. Πού πας, ρε, εσύ δεν το έχεις δει? Το έχω δει, μωρέ, το καφέ μου παραθερώ. Α, καλά. Φέρε και το δικό μου. Να το πάρεις μόνος σου. Η ταινία μας, παιδιά, ξεκινάει με το πρώτο τάγμα να κάνει ντου στην αντίσταση από το πουθενά. Οπό και η παρέα του, υπό την καθοδήγηση της στρατηγού Leia, κάνουν μια αντεπίθεση, η οποία κάποια στιγμή φαίνεται πως δεν πάει και τόσο καλά, οπότε εκείνη δίνει εντολή να υποχωρήσουν. Και εδώ, οπό τρώει την πρώτη κίτρινη κάρτα. Γιατί παρακούει τις εντολές αυτές με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές ζωές. Πάρα πολλές ζωές. Με το καλημέρα, παιδιά, η ταινία δεν μας τα λέει και τόσο καλά. Ένας στρατιώτης παρακούει εντολές και αντί η ποινή του να είναι φυλάκιση, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ο Kylo Ren και σε αυτή την ταινία είναι ό,τι καλύτερο. Αυτή η μάχη μέσα του μεταξύ καλού και κακού χτίζεται καλύτερα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, στο πουλάει πολύ καλύτερα η ταινία. Η αρχή αυτού του χτισήματος, θα λέγαμε, γίνεται στη σκηνή όπου ο Kylo Ren διστάζει να πυροβολήσει το διαστημόπλοιο που βρίσκεται πάνω η μητέρα του, δηλαδή η στρατηγός Leia. Όμως εκείνη τελικά δεν την γλιτώνει, γιατί την πυροβολεί άλλο διαστημόπλοιο. Δεύτερο φόλ, παιδιά, στην ταινία είναι όταν η Leia βγαίνει off και τη θέση της την παίρνει η Holdo, που την υποδίεται η κατά τα άλλα πολύ καλή ηθοποιός Laura Dern και οσκαρική ηθοποιός πλέον. Η στρατηγός Holdo, παιδιά, προσπαθεί να πλασαριστεί σαν μία, ανίκανη να το πω, ανεύθυνη να το πω, κακιά να το πω, κοιμισμένη να το πω, δεν ξέρω τι να το πω. Αυτό, ρε παιδιά, θέλω να εξηγήσω, ότι είναι πολύ πρόχειρος χαρακτήρας, πολύ προχειρογραμμένος. Και όταν φτάνει η στιγμή που γίνεται το plot twist και καταλαβαίνεις ότι ξεκάθαρα είναι καλή, δεν αισθάνεσαι τίποτα. Απολύτως τίποτα όμως. Α, και μιας και το αναφέραμε. Πριν από την αποκάλυψη της καλοσύνης της Holdo, είχε προηγηθεί και δεύτερη αγνόηση διαταγών του Πο. Και αυτή τη φορά, όχι μόνο αγνόησε διαταγές, αλλά έγινε και πειρατής και προσπάθησε να πάρει και την εξουσία στα χέρια του με το «έτσι θέλω». Και αντί να τον πετάξουν έξω και να τον αφήσουν να σαπίσει στο διάστημα, η αντίδρασή τους ήταν αυτή. I like him. Me too. Είστε οι χειρότερες στρατηγοί ever. Σε οποιοδήποτε άλλο στρατό, εάν κάποιος στρατιώτης, εάν ένας στρατηγός, εάν οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, έκανε κάτι ανάλογο, η ποινή θα ήταν στην καλύτερη φυλάκιση. Και εσείς, αντί να κάνετε αυτό που πρέπει, κάθεστε και τον καμαρώνετε, λες και είναι το παιδάκι σας που πήγε πρώτη μέρα σχολείο. Επειδή όμως είπαμε αρκετά αρνητικά, πάμε και λίγο προς τα θετικά για να ισορροπήσουμε λίγο τα πράγματα. Το The Last Jedi, παιδιά, έχει τρία πολύ όμορφα πραγματάκια που έχουν όνομα και λέγονται Kylo Ren, Luke Skywalker και Rey, και θα τα πάρουμε ανάποδα για να τα εξηγήσουμε. Το κομμάτι που η Rey βρίσκεται με τον Skywalker και μαθαίνει από αυτόν είναι ό,τι πιο Star Wars έχει να αναδείξει η καινούρια τριλογία. Πολύ όμορφη τοποθεσία, πολύ ωραία CGI, πολύ ωραία φωτογραφία, πολύ όμορφο και έξυπνο χιούμορ, πολύ Star Wars χιούμορ. Αυτή η ταινία έκανε αυτό που σκύπαρε η προηγούμενη. Σου δείχνει αυτό που είναι η Rey με πράξεις. Σου δείχνει ξεκάθαρα ότι η δύναμη είναι ισχυρή μέσα της, απαρνείται τη σκοτεινή μεριά της δύναμης, προπονείται με το φωτόσπαθο, ό,τι δηλαδή έκανε και ο δάσκαλός της στην παλιά τριλογία. Έτσι κτίζονται οι χαρακτήρες JJ Abrams. Όταν ξέρω πράγματα για την Rey, όταν η Rey πάθει κάτι, θα νιώσω και πράγματα
είναι πολύ απλό. Όμως το μεγάλο new entry σε αυτή την ταινία είναι ο Luke Skywalker, ο οποίος εδώ πέρα παίζει κάτι μεταξύ σε Jedi παππού και απλού παππού που αρχίζει και τα χάνει σιγά σιγά. Βέβαια, αυτό σε μένα δούλεψε τέλεια, γιατί σε ολόκληρη την ταινία υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από το όνομά του, ένα μυστήριο που όταν φτάνει να μάχεται απέναντι σε ολόκληρο το πρώτο τάγμα, κάνει την στιγμή ακόμα πιο σημαντική και όμορφη. Αυτή η μάχη, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε συγκεκριμένη ταινία. Έχει πολύ καλή σκηνοθεσία, έχει πολύ καλή φωτογραφία, φοβερή γεωμετρία μάχης και φοβερή ιδέα η τοποθεσία που επέλεξαν να γίνει. Salt. Αφού το τερέν είναι φτιαγμένο από αλάτι και οτιδήποτε ακουμπάει αυτό το τερέν αφήνει κόκκινα ίχνη πίσω του. Η συγκεκριμένη μάχη είναι ένα οπτικό βάλσαμο, παιδιά, και κατά τη δική μου άποψη, αλλά και σύμφωνα με το δικό μου γούστο, είναι η καλύτερη μάχη Star Wars. Ναι, το είπα. Και από την original τριλογία, αλλά και από την sequel τριλογία. Έχει αγωνία, έχει μάχη με διαστημόπλια, έχει Luke εναντίον ολόκληρου του πρώτου τάγματος, έχει Kylo Ren εναντίον Luke Skywalker, έχει χρήση της δύναμης, έχει ένα τεράστιο κανόνι που απειλεί την επανάσταση, έχει τα πάντα. Το μόνο που με χάλασε σε αυτή τη σκηνή είναι ότι δεν θυσιάστηκε, δεν πέθανε ρε παιδί μου, κάποιος σημαντικός χαρακτήρας. Ρε Disney, θυσίασε τον Finn σε αυτή τη σκηνή, κάνε και όλους τους υπόλοιπους να παλέψουν με κάτι έμπρακτο, για κάτι έμπρακτο, να τα δώσουν όλα για την επανάσταση. Τι φοβάσαι, μη στεναχωρήσεις το κοινό σου, μέχρι και το MCU θυσίασε τη σημαία του, το οποίο MCU είναι και αυτό δικό σου, άντε σιγά σιγά να οριμάζει και αυτό το σύμπαν. Και φτάνουμε στο Kylo Ren, που συνεχίζει, παιδιά, να είναι ό,τι καλύτερο στην καινούρια τριλογία. Τον λατρεύω, παιδιά, τον Kylo Ren. Γενικά έχω μια προτίμηση προς τους κακούς, μόνο που ο Kylo Ren εδώ κάνει κάτι ξεχωριστό, αφού είναι η κακή εκδοχή του Luke. Είναι μυστηριώδης, είναι απρόβλεπτος, είναι μπερδεμένος, πράγματα που όταν φτάνει η στιγμή που αυτοί οι δύο έρχονται αντιμέτωποι, σε κάνει να μην γνωρίζεις την κατάληξη της μάχης. Ειδικά όταν πιο πριν σου έχει δείξει πως ο Kylo Ren είναι ένα λάθος δημιούργημα του Luke, που για να πω την αλήθεια ρε παιδιά, αυτό που στο Star Wars όλοι οι σημαντικοί χαρακτήρες είναι ένα σόι, δεν μου άρεσε ποτέ. Δεν μου αρέσει και εδώ. Αυτό που μου αρέσει παιδιά σε αυτή την ταινία είναι αυτό το δέσιμο που έχουν μέσω της δύναμης ο Kylo Ren και η Rey. Ένα δέσιμο που έγινε εσκεμμένο, όπως μας λέει η ταινία, από τον Snoke. Βέβαια, αυτός μας έλεγε ότι διαβάζει τα μυαλά τους και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτούς τους δύο, όμως δεν κατάλαβε ότι ο Kylo Ren ήθελε να τον σκοτώσει σε συγκεκριμένη σκηνή. Τέλος πάντων, Kylo και Rey μαθαίνουν ο ένας τον άλλον μέσω αυτού του connection που υπάρχει μεταξύ τους. Και η ταινία αλήθεια είναι ότι σε κάποια στιγμή σε κάνει να πιστέψεις ότι ο Kylo πηγαίνει προς τη φωτεινή πλευρά. Όμως εκείνη τη στιγμή που το έχεις πιστέψει, τζακ, σου κάνει μία τρίπλα και σου δείχνει στην ουσία ότι ο Kylo χρησιμοποιούσε τη Rey για να διοικήσει ολόκληρο το σύμπαν ο ίδιος. Και φτάνουμε στο τέλος της ταινίας όπου φαίνεται ότι ξεπετάγεται από το πουθενά ένας μικρός Jedi. Μία πληροφορία που θα έπρεπε η επόμενη ταινία να την πάρει και να τη χρησιμοποιήσει. Σωστά? Λάθος, γιατί η επόμενη ταινία δεν τη χρησιμοποιεί καθόλου. Παιδιά, έχοντας δει και την τελευταία ταινία της νέας τριλογίας Star Wars, έχω να πω πως το The Last Jedi είναι ό,τι και ο Tyrion για τους Lannisters. Είναι δηλαδή το παιδί που όλοι ντρέπονται γι' αυτό, όμως μέσα του έχει κάτι ξεχωριστό. Η συγκεκριμένη ταινία, δεν θα σας το κρύψω, είναι αυτή που με κέρδισε περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες της νέας τριλογίας. Και συγγνώμη JJ Abrams, αλλά ο κύριος Ryan Johnson με κέρδισε με μόλις μία ταινία. Εν κατακλείδη, το The Last Jedi είναι απολαυστικότατο, παιδιά. Θα περάσετε τέλεια κατά την προβολή του, οπότε καλή προβολή. Εσένα, πώς σου φάνηκε το The Last Jedi? Σου άρεσε? Δεν σου άρεσε? Πιστεύεις ότι στάθηκε αντάξιο των περιστάσεων? Γράψε μου κάτω στα σχόλια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, και αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.